Με τη θερμοκρασία να καταγράφει ρεκόρ, οι κλιματολογικές συνθήκες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου φαίνεται πως δοκιμάζουν και πάλι τις αντοχές των εργαζομένων. Αν κανείς μπει αυτές τις μέρες, ειδικά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ζει πραγματικά εικόνες από μια άλλη εποχή. Ούτε φέτος, όπως και πέρυσι, δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί τέλος πάντων ο κλιματισμός, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται πάρα πολύ οι επιβάτες μας και φυσικά και το προσωπικό του αεροδρομίου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα air condition, όσες φορές έχουμε ζητήσει να ανοίξουν σε όλους τους χώρους, γιατί είναι σε ελάχιστους χώρους ανοιχτά, η απάντηση είναι συνήθως έχουν κάποια βλάβη, δεν μπορεί να φτιαχτεί ή περιμένουμε, ας πούμε, εξαρτήματα από το εξωτερικό, τα οποία προφανώς είναι ψευδή. Το θερμόμετρο σε αρκετούς χώρους χτυπάει κόκκινο σύμφωνα με τις καταγγελίες, με τον κλιματισμό να μην φτάνει ως εκεί και τους εργαζόμενους να προσπαθούν με όποιο τρόπο να δροσιστούν. Μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες που φτάνουν σε κάποιους χώρους του αεροδρομίου, όπως για παράδειγμα στο υπόγειο όπου γίνεται η διαλογή των αποσκευών, για θερμοκρασίες πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου. Κρατάνε όλοι ανεμιστηράκια, κρατάνε όλοι βεντάλιες. Προφανώς αυτό δεν είναι ανέφικτο. Δεν γίνεται χωρίς να λειτουργεί ο κλιματισμός να δροστείς με κανένα τρόπο λόγω του τεράστιου συνωστισμού που υπάρχει μέσα. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, δεν είναι λίγες οι φορές που η υγεία εργαζομένων και επισκεπτών μπαίνει σε κίνδυνο εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους χώρους του αεροδρομίου και ο συνωστισμός που καταγράφεται. Προηγούμενες μέρες που δεν ήταν τόσο υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε περιστατικά από επιβάτες που σχεδόν λιποθυμούσαν στα τεκίν από τη ζέστη, γιατί δεν έχουν μάθει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Όλοι περισσότεροι έρχονται από πιο ψυχρά κλίματα. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων παράλληλα καταγγέλει πως εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν πόστα για τα οποία θα έπρεπε να έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί, προκειμένου, όπως λένε, να βγει η δουλειά. Καλούσαν δηλαδή εργαζόμενους από τη διαλογή να πάνε στην πίστα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι όχι απλά επικίνδυνο, θα μπορούσε να είναι εγκληματικό και για την ασφάλεια του αεροδρομίου των επιβατών, αλλά και του ίδιου του εργαζόμενου, καθώς είναι ανεκπαίδευτος. Ουσιαστικά οι εργαζόμενοι είναι αναλώσιμοι, προκειμένου να. Είναι μπαλαντέρ πλέον οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι το κακό. Έχουν γίνει μπαλαντέρ. Οι εργαζόμενοι ζητούν να υιοθετηθούν άμεσα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, αλλά και ταυτόχρονα να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στον Νίκος Καζαντζάκης, που θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου και θα προσφέρουν το εργασιακό περιβάλλον που αξίζει σε κάθε εργαζόμενο. Από τότε που ξεκίνησε η στρατηγική επένδυση, όπως τη λένε, για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, όλα τα χρήματα, όλα τα έσοδα από το τωρινό αεροδρόμιο καταλήγουν εκεί, με αποτέλεσμα και ο εξοπλισμός να είναι απαρχαιωμένος, να μην αντικαθίσταται, να μην φτιάχνεται. Κάνουν δηλαδή υπεράνθρωπες προσπάθειες οι εργαζόμενοι μέσα να εργαστούν με αυτόν τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό.